με την συμμετοχή 120 παιδιών σε απόσταση αναπνοής από το κάστρο και πιο συγκεκριμένα στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής πραγματοποιείται φέτος το κάστρο των παιδιών. Το θερινό σχολείο πολιτισμού για παιδιά 6 έως 12 ετών που διεξάγεται για δεύτερη χρονιά από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιεντών. Τα εμπόδια που υπήρξαν φέτος αφενός λόγω των καιρικών συνθήκων με αποτέλεσμα να μετατεθεί χρονικά από τις 18 έως 22 Ιουνίου όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί στην τρέχουσα εβδομάδα, δηλαδή 2 έως 6 Ιουλίου, αλλά και τα προβλήματα που ανέκυψαν στη συνέχεια με την εφορία αρχαιοτήτων και τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί στο Ιτσκαλέ δεν αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα και έτσι το κάστρο των παιδιών διεξάγεται κανονικά από τις αρχές της εβδομάδας, προσφέροντας στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες. Και εκ του αποτελέσματος, όπως εξήγησε και ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων, Κώστας Γκόγκος, αποδείχθηκε πως οι εγκαταστάσεις του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής είναι ιδανικές. Θερινό σχολείο πολιτισμού στον πολυχώρο του Δημήτρης Χατζής. Ένας χώρος που διαθέτει όλες αυτές τις εγκαταστάσεις προκειμένου αυτή η δραστηριότητα μιας εβδομάδος να διεκπεριωθεί σωστά. Και νομίζω πως, όπως διαπιστώνουμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά οι γονείς κυρίως, είναι ένας χώρος που τα προσφέρει όλα αυτά. Περισσότερα από 120 παιδιά εκπαιδεύονται με διάφορες δράσεις, γυμναστική, χορό, θέατρο, ακόμη και μαγείρεμα και πολλά άλλα από 24 άτομα, εθελοντές, αλλά κυρίως υπαλλήλους του Πνευματικού Κέντρου και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, παιδαγωγοί και εμψυχωτές που έχουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Γι' αυτό και οι γονείς πιστεύω, μας εμπιστεύονται χιλιάδες παιδιά σε όλες τις δομές κάθε χρόνο. Η εμπειρία που διαθέτουν είναι διαπιστωμένη και γι' αυτό κάθε μας εκδήλωση και κάθε μας θεσμός πραγματοποιείται με τις καλύτερες συνθήκες. Στο τέλος της εκδήλωσης αυτής του κάστρου των παιδιών, την Παρασκευή, θα γίνει μια εκδήλωση παιδιά, γονείς, εκπαιδευτές όλοι μαζί, προκειμένου και τα παιδιά να μας δείξουν τις δημιουργίες τους και είναι πολλές, αλλά και όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε τα παιδιά και να χαρούμε αυτή τη βδομάδα που πέρασε. Το κάστρο είναι δίπλα μας και όλη αυτή η παραλίμνια περιοχή σηματοδοτείται από το κάστρο. Εξήγησα και πριν ότι οι εγκαταστάσεις μας εδώ είναι πολύ πιο άρτιες από ό,τι γινόταν στο κάστρο μέσα πριν. Άρα εκ του αποτελέσματος είναι κάτι που σκέφτεστε να το καθιερώσετε εδώ στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής με δεδομένο ότι υπάρχουν οι εγκαταστάσεις. Ο θεσμός αυτός που ξεκινήσαμε πέρυσι, καθώς και άλλοι θεσμοί, θα συνεχιστούν. Και νομίζω πως αυτός ο χώρος είναι κατάλληλος για αυτή την εκδήλωση. Όσο για την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ Πνευματικού Κέντρου και Εφορίας Αρχαιοτήτων, για μία ακόμη φορά ο κύριος Γκόγκος σημείωσε πως είναι μία εξέλιξη που δεν την προκάλεσε το Πνευματικό Κέντρο και ο Δήμος. Δεν την προκαλέσαμε εμείς. Εμείς καθιερώσαμε ένα θεσμό σε συνεννόηση με την Εφορία Αρχαιοτήτων. Είναι ένας θεσμός ουσιαστικά που τον προωθεί ο Δήμος. Είμαστε συνδιοργανωτές και έχουμε συμφωνήσει σε ορισμένα πράγματα και στη συνέχισή του. Ένα οικονομικό αίτημα μιας μερίδας των αρχαιοφυλάκων δεν έχει καμία σχέση με το θεσμό. Και θα το καταλάβαινα την απαγόρευση στο κάστρο, στην Ακρόπολη, στο Ιτσκαλέ του φεστιβάλ που ξεκινήσαμε, εάν υπήρχε πραγματικά μια πανελλαδική απεργία. Όταν σε όλη την Ελλάδα οι εκδηλώσεις σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, από το Ηρώδιο και σε οποιοδήποτε χώρο στην επικράτεια γίνονται κανονικά, είναι αδικαιολόγητο η Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίων να παίρνει μια τέτοια απόφαση. Έπρεπε να σταθεί στο ύψος της. Το κάστρο, η Ακρόπολη, όλοι θα έλεγα αυτή η θαυμάσια περιοχή που περιβάλλεται και από τη λίμνη και από την πόλη, είναι κτήμα όλων των Γιαννιωτών. Και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει από τους Γιαννιώτες και από τους χιλιάδες επισκέπτες όλες αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις.